Ευθύμη Ζησάκη και η Χρήσα Παπαλελούδη συμπλήρωσαν ένα χρόνο έγκαμου βίου. Ο γάμο του πραγματοποιήθηκε στι 3 Σεπτεμβρίου 2023, σε μια συγκινητική τελετή στο Λαγονίσι, ενώ ακολούθησε μια εντυπωσιακή δεξίωση σε γνωστό κτήμα τη Αττική, με την παρουσία στενών φίλων και με αφορμή την πρώτη επέτειο του γάμου του. Το ζευγάρι μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα social media τρυφερές φωτογραφίες από τη μέρα σε μία από τις φωτογραφίες τους, μάλιστα, από το Beach Party ο Ευθύμης Ζυσάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη χορεύουν με τον Παύλο Ορκόπουλο, τον οποίο ο ηθοποιός λέει χαϊδευτικά μπαμπάκο, καθώς είχε υποδηθεί τον πατέρα του στη Συρία. Σι... Η τρυφερή αφιέρωση του Ευθύμης Ζησάκης στη Χρύσα Παπαλελούδη. Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους, δικά σου τα γλυκά πρωινά αυτού του κόσμου. Πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Σ' αγαπώ, έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών ο Ευθύνη Ζησάκη, κάνοντα την πιο γλυκιά αφιέρωση στη σύζυγο του Χρήσα Παπαλελούδη. Οι φωτογραφίε αποτυπώνουν τι όμορφε στιγμέ και τι αναμνήσεις τη ημέρα που σηματοδότησε την αρχή ενό νέου και με τη σύντροφό μου, Χρήσα, είμαστε συγκάτοικοι, συνάδελφοι. Είναι μεγάλη τύχη γιατί έχει τον άνθρωπό σου, έχει έναν άνθρωπο δίπλα σου ο οποίο θα σου πει την αλήθεια. Είναι πολύ ωραίο που είμαστε διαρκώς μαζί. Έχουμε βρει τους κώδικες μας, έχει δηλώσει ο Ευθύμης στο παρελθόν γιατί λέμε την αλήθεια και δεν προσπαθούμε να κάνουμε κολακευτικά σχόλια ο ένας για τον άλλο. Οι συγκρούσεις με την έννοια της σύγκρουσης. Υπάρχει σαφώς κάποια διαφωνία η οποία είναι εύλογη και η οποία με τη συζήτηση γίνεται ευθεία. Συγκατοικούμε με τη χρήσα, δεν φοβάμαι καθόλου το γάμο, συμπλήρωνε χαρακτηριστικά ο Ευθύμης Ζησάκης και το απέδειξε όταν ανέβηκε μαζί της στα σκα...